φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η απόψινή μεγάλη δυναμική συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, την πόλη των λαϊκών αγώνων, της αντίστασης, του ματωμένου Μάη του 36, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα αντεπίθεσης, οργάνωσης του αγώνα για την επόμενη μέρα. Αυτή η πόλη είναι που υποδέχθηκε τους χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Στην 100η επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τιμάμε αυτές τις μέρες και δεσμευόμαστε να σταθούμε δίπλα στον οργανωμένο ποντιακό χώρο για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων. Και μαζί με το λαό και την νεολαία αυτής της πόλης να υψώσουμε φραγμό, να καταδικάσουμε κάθε προσπάθεια αναβίωσης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, αλλά και κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης από επιτίδιους δημαγωγούς, εκπροσώπους αστικών πολιτικών κομμάτων που αξιοποιούν μόνο για ψηφοθυρικούς λόγους το κάλπικο ενδιαφέρον τους για τον ποντιακό ελληνισμό και τη γενοκτονία. Οι Πόντιοι συνηθίζουν να λένε «στόματα πασέα, φαΐα αχαράτσοτα», που πάει να πει όπου ακούς μεγάλα παχιά λόγια να περιμένεις άνοστο φαγητό. Τις τελευταίες 10 μέρες μέχρι την 26η του Μάη με μεγαλύτερη ορμή μπαίνουμε όλοι και όλες στη μάχη να μην αφήσουμε δρόμο γειτονιά, σπίτι λαϊκής εργατικής οικογένειας, τόπο δουλειάς, τόπο μόρφωσης, που δεν θα φτάσει το δυνατό ελπιδοφόρο μήνυμα του ΚΚΕ. Γιατί ο λαός, η νεολαία αυτής της πόλης, γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν νιώσει στο πετσί τους τις συνέπειες της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων την τελευταία δεκαετία. Και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ακολούθησε την ίδια ακριβώς πολιτική με τους προηγούμενους, πολιτική που χειροτέρευσε ακόμα πιο πολύ τις συνθήκες ζωής του λαού μας. Γι' αυτό τώρα στις κάλπες που θα στηθούν μπορούν να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά με τα ψηφοδέλτια της αντεπίθεσης. Τα ψηφοδέλτια που μπορούν να κάνουν την πραγματική διαφορά. Αυτά δηλαδή που στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα, που τιμωρούν αποτελεσματικά όσους μας έφεραν έως εδώ, που γράφουν με μεγάλα γράμματα ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές και περιφερειακές. Γιατί κάθε ψήφος στο ΚΚΕ μετατρέπεται σε δύναμη, σε οργάνωση αγώνα για να βάλει ένα τέρμα στο τσάκισμα της ζωής των δικαιωμάτων μας, στη ζωή με ψίχουλα, με δόσεις, με επιδόματα που απλά ανακυκλώνει την ίδια φτώχεια, την ανεργία. Στην κοροϊδία όσων μας βούλιαξαν στα χρέη, που τώρα μας καλούν να συνηθίσουμε στα λίγα, να ξεχάσουμε όσα κατέκτησαν οι προηγούμενες γενιές, οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους. Ψήφος στο ΚΚΕ σημαίνει αντίσταση, ανυπακοή στα σχέδια που ονειρεύονται την Ελλάδα ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των συμμάχων τους. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
να έχουν αποδεχτεί το ρόλο του Μεντεσέ, αλλά ο λαός μας μόνο ένα ρόλο μπορεί να αποδεχτεί, αυτό του πρωταγωνιστή, και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να γίνει πρωταγωνιστής στην απόκρουση αυτών των σχεδιασμών, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως αποδείχτηκε και 20 χρόνια πριν. Ψήφος στο ΚΚΕ σημαίνει να χτίσουμε, να δυναμώσουμε παντού μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, να δυναμώσουμε τη δύναμη που την επόμενη μέρα θα αντισταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ είτε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και απέναντι στα στηρίγματα όλων αυτών σε δήμους και περιφέρειες. Δηλαδή απέναντι σε όλους που υλοποιούν και εξειδικεύουν τις αντιδραστικές κατευθύνσεις τις επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου. Μπορούμε να δώσουμε δύναμη στη δύναμή μας, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, όσες κοκορομαχίες κι αν στήσουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης, η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί. Και ο λαός έχει καταλάβει πλέον καλά πως η συμφωνία τους στην πλειοψηφία των ζητημάτων είναι κέριου στρατηγικού χαρακτήρα. Αυτό αποδεικνύει και η τελευταία τους αντιπαράθεση για την επταήμερη εργασία. Από τη μια ο κύριος Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει πάρει την μπουκιά από το στόμα, υπερθεματίζει σε αντιλαϊκά μέτρα, προκειμένου να γίνει αυτός πάλι ο εκλεκτός του κεφαλαίου. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται έκπληκτος δήθεν με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στην πραγματικότητα η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σε μια σειρά κλάδους που σημαίνει επταήμερη εργασία έχει τη δική του αποφασιστική σφραγίδα αυτά τα 4 χρόνια. Δεν μπορεί κανείς πια να τους πιστέψει, αφού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο, όχι για να σώσουν το λαό όπως λένε από τη χρεοκοπία, αλλά για να σώσουν τα κέρδη του κεφαλαίου, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων. Μαζί στηρίζουν το αντεργατικό οικοδόμημα που ο ένας έκτισε και ο άλλος ενίσχυσε. Μαζί βάφτισαν όλες τις λαϊκές κατακτήσεις παθογένειες. Μαζί ψήφισαν τον νόμο που βάζει εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας, την υπογραφή της Αχτσιόγλου του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα σε αυτή του Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ο νόμος για τον κατώτατο μισθό, νόμος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου, που ο ΣΥΡΙΖΑ τον χαρακτήριζε προεκλογικά νόμο δολοφόνο. Μαζί ψηφίζουν τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις, τα δωράκια, τις φοροαπαλλαγές στα μονοπόλια, τη μια στους φαρμακοβιομήχανους, την άλλη σε εφοπλιστές, σε καναλάρχες, για να μην μείνει βλέπετε και κανένας παραπονεμένος. Μαζί προσκυνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη λυκοσυμμαχία που όσοι χρυσόσκονη προόδου και αν τις ρίξει ο κύριος Τσίπρας, όσους ύμνους ευρωπαϊκής ενότητας και αν ψάλει ο κύριος Μητσοτάκης, χειρότερη γίνεται, γιατί χειρότερο γίνεται το ίδιο το σάπιο, το διεφθαρμένο σύστημα της εκμετάλλευσης. Και εκεί, στην αντιλαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μαζί, νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες,
δίθεν αριστερή και ακροδεξιή, και φυσικά η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν το 90% των αντιλαϊκών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 5 χρόνια. Φίλοι, μαζί Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η πλειοψηφία των υπολείπων κομμάτων, υπηρετούν τον επικίνδυνο στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας. Μόνο που δεν λένε στο λαό ότι αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή στα σχέδια του ΝΑΤΟ, μεγαλύτερη κίνδυνη για το λαό μας. Τώρα που τα σύννεφα πολέμου πυκνώνουν ξανά πάνω από την ευρύτερη περιοχή, από την Κύπρο, το Αιγαίο, είναι ώρα να βγουν συμπεράσματα. Γιατί με κάθε ευκαιρία συνεχώς αποδεικνύεται ότι ΗΠΑ και ΝΑΤΟ μόνο ασφάλεια και σταθερότητα δεν προσφέρουν σε αυτή την περιοχή. Ίσα ίσα που είναι μανούλες στην αποσταθεροποίηση, όπως και όποτε του συμφέρει, και εδώ αλλά και αλλού, σε όλες τις Υπήρους. Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση αυτή για την πρόσδεση της Ελλάδας ακόμα πιο γερά στο αμερικανονατοϊκό άρμα. Την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, προχωρούν οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ από το τουρκικό γεωτρύπανο Πορθητής, ενώ επεξεργάζονται σχέδια ακόμα και απευθείας προσάρτησης των κατεχομένων. Έχει τεράστιες ευθύνες για την μετατροπή λιμανιών, αεροδρομίων σε βάσεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, όπως γίνεται και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για αυτούς τους κινδύνους το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει αρκετά έγκαιρα. Ανέδειξε ότι οι πανηγυρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και κοιτασμάτων κρύβουν τους μεγάλους κινδύνους από την ένταση των ανταγωνισμών. Το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα που αποκάλυψε καθαρά στο λαό τον πραγματικό χαρακτήρα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι νατοϊκή και γι' αυτό έχει και σπέρματα αλυτρωτισμού, όπως είναι αυτά τα περί μακεδονικής γλώσσας μακεδονικού έθνους. Είναι τουλάχιστον προκλητικό ο ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάζει σαν εγγυητή της ειρήνης το ΝΑΤΟ αυτό το δολοφονικό οργανισμό. Ο λαός της Θεσσαλονίκης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το ΝΑΤΟ έχει σακατέψει τους λαούς των Βαλκανίων 2 φορές τα τελευταία 30 χρόνια. Στην πλειοψηφία των επεμβάσεων ήταν χέρι-χέρι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πουλάει σαν κατάκτησή της δήθεν την ειρήνη, την ιμπεριαλιστική ειρήνη στην Ήπειρο της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Παριστάνοντας, λες και δεν υπήρξαν ποτέ οι χιλιάδες άμαχοι νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά στη Ιουγκοσλαβία πριν 20 χρόνια, βομβαρδισμένα νοσοκομεία, σχολεία, ακόμα και με ευτήρια και νεκροταφεία. Πάει πολύ η κυβέρνηση να λέει ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών πολεμάει δήθεν τον εθνικισμό. Όταν είσαι αγκαλιά με τον ΝΑΤΟ, δεν πολεμάς τον αντιδραστικό εθνικισμό, τον ενισχύεις. Ο λαός μας ξέρει πως ΝΑΤΟ σημαίνει πόλεμη και λαοί ξεριζωμένοι.
σημαίνει φούντομα αλυτρωτισμών και εθνικισμών. Σημαίνει να σκοτώνουν τη λαή για τα φέντη το φαΐ που ελέγει και ο ποιητής. Και οι λαοί των Βαλκανίων έχουν πληρώσει ακριβά με αίμα, δυστυχία, τη βαρβαρότητα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στους οποίους ενεργητικά συμμετείχε πάντα και το ελληνικό αστικό κράτος. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αναβαθμίζει τη θέληση του λαού και των εργαζομένων της Βόρειας Μακεδονίας, όπως λένε. Δεν αναβαθμίζει τη θέση του λαού των εργαζομένων της Βόρειας Ελλάδας, εδώ της Ελληνικής Μακεδονίας, απ' άκρη σ' άκρη, από Δύση μέχρι Ανατολή. Αναβαθμίζει μόνο τα κέρδη κάποιων Ελλήνων επιχειρηματιών, μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που θα κάνουν business στην περιοχή και θα πηγαίνουν πάλι τα εργοστάσια τους στα Βαλκάνια. Αναβαθμίζει τους κινδύνους για το λαό και την νεολαία της περιοχής μας. Τώρα ο λαός, η νεολαία στη Θεσσαλονίκη μπορούν να κάνουν κριτήριο επιλογής τη σταθερή αποκαλυπτική στάση του ΚΚΕ απέναντι στο ΝΑΤΟ και σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Να απορρίψουν αποφασιστικά τα δίθεν προοδευτικά μέτωπα που χτίζουν οι κυβερνώντες με τους μακελάριδες όμως των λαών. Με τον διαβολικά καλό Τραμπ, τον δολοφόνο του παλαιστινιακού λαού Νετανιάχου και τον ΝΑΤΟ του πολέμου και της προσφυγιάς. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν και να απομονωθούν αποφασιστικά και στη Θεσσαλονίκη, όπου το λαϊκό εργατικό κίνημα έχει μεγάλη πείρα γύρω από τέτοια ζητήματα. Γιατί όσο αντισυστημικοί και αν το παίζουν, κάθε μέρα της ύπαρξής τους αποδεικνύει ότι είναι τα πιο καλά παιδιά του συστήματος. Γι' αυτό, παρά τις κραυγές τους, δεν βγάζουν τσιμουδιά για τα μεγάλα αφεντικά, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους ομίλους που απολύουν εργαζόμενους, που χρωστάνε δεδουλευμένα και υπερορίες. Γι' αυτό και αποδέχονται οι χρυσαυγίτες το μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το παραμύθι περί μεγάλης Ελλάδας. Γι' αυτό και στηρίζονται είτε υπόγεια είτε φανερά από τμήματα του μεγάλου κεφαλαίου, από διάφορους εφοπλιστές και άλλους τέτοιους. Γι' αυτό φτιάχνουν δουλεμπορικά γραφεία. Γι' αυτό εχθρεύονται τους κομμουνιστές, τους αντιφασίστες, τους προοδευτικούς ανθρώπους, τα ταξικά εργατικά σωματεία. Γι' αυτό και έχουν και το μοναδικό προνόμιο, βλέπετε, να δολοφονούν σήμερα συνανθρώπους μας και να απολαμβάνουν τη θαλπορή του σπιτιού τους και όχι τα κρύα σίδερα της φυλακής, η δολοφόνη του Παύλου Φίσα, άλλων συνανθρώπων μας. Γι' αυτό και εδώ, όπου μπορούσαν στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, έβαζαν, όπως ξέρετε, διάφορα εμπόδια σε οποιαδήποτε αγωνιστική διεργασία μαθητών ενάντια στην κυβέρνηση και τα αντιμαθητικά, αντιφοιτητικά νομοσχέδιά της. Γι' αυτό και σαν πιστά σκυλάκια
πρώτοι χύνουν το ρατσιστικό δηλητήριο που μια χαρά βολεύει για να μην βλέπουν πλατύτερα οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, τον πραγματικό τους αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του. Ταυτόχρονα όμως... Ταυτόχρονα, ακόμη και οι τελευταίες αυταπάτες για τα δίθεν ακροδεξιά μέτωπα του, αντιακροδεξιά μέτωπα του ΣΥΡΙΖΑ καταραίουν. Όταν ο υποψήφιος, για παράδειγμα, περιφερειάρχης στην κεντρική Μακεδονία του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε και έβγαλε από το ψηφοδέλτιό του γνωστό ακροδεξιό της Συμμαθίας. Όταν η κυβερνητική αποκεντρωμένη διοίκηση ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας να μην δοθεί προεκλογικός χώρος για προπαγάνδα από τους υπόδικους ναζιστές εγκληματίες της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της Αθήνας. Όταν ακόμα και στο προεκλογικό σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ είδαμε να φιγουράρει ο δικτάτορας Μεταξάς και αναγκάστηκαν να το αποσύρουν άρον-άρον μετά την κατακραυγή του κόσμου και της νεολαίας. Αλήθεια, τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, με το Βελουχιώτη, με το Ζαχαριάδη, με τον Μπλουμπίδη, με τον Νίκο Μπελογιάννη, με το Δημοκρατικό Στρατό, με το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, με τον Γρηγόρη Λαμπράκη? Τους προτείνουμε να βάλουν και τον Αμερικάνο πρέσβη, γιατί με αυτόν όντως έχουν σχέση και μάλιστα πολύ στενή. Και δεν έχουν βέβαια, όπως λένε, σχέση μόνο για τυπικούς θεσμικούς ρόλους όπως βαυκαλίζονται και όπως μπορεί να συμβαίνει. Γιατί αυτή τη στενή σχέση με την κυβέρνηση μιλάει όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Πάιατ, ο Αμερικάνος πρέσβης. Και αυτό τα λέει όλα, γιατί κυρίως τα λένε οι πράξεις τους, οι ενέργειές τους, οι ενέργειές τους που δίνουν στους Αμερικάνους αυτή την αποστολή εδώ στη χώρα μας, κάνοντας την Ελλάδα ένα απέραντο στρατόπεδο πυρηνικών βάσεων πολεμικών επιχειρήσεων ενάντια σε άλλους λαούς. Ο λαός της Θεσσαλονίκης, όλης της περιοχής, γνωρίζει πλέον πολύ καλά τι σημαίνουν οι στόχοι του μεγάλου κεφαλαίου για τη ζωή του. Γιατί αυτοί οι στόχοι δεν είναι δικοί του, δεν συμβαδίζουν με τις δικές του ανάγκες. Όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, αλλά και σύσσωμοι 19 υποψήφοι δήμαρχοι αυτής της πόλης, πλην λαϊκής εισπύρωσης, διαφημίζουν το στόχο για μια Θεσσαλονίκη κόμβο, λέει, ανάπτυξης, μεταφορών, καινοτομίας. Προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι οι επενδύσεις που θα έρθουν θα ευνοήσουν δήθεν και εκείνον, και γι' αυτό προσπαθούν να αποσπάσουν τη συγκατάθεσή του. Αν όμως κανείς κοιτάξει πιο προσεκτικά πίσω από φανταχτερές εξαγγελίες, θα διαπιστώσει ποιος θα βγει πραγματικά κερδισμένος. Και ο λαός εδώ, της Θεσσαλονίκης, της περιοχής, έχει αρκετή πείρα πλέον. Η δικιά τους ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με την ανάπτυξη, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Για αυτούς, ανάπτυξη σημαίνει μόνο κέρδη για τους ομίλους, για τους λίγους. Σημαίνει χαμηλή μισθή και τσακισμένα δικαιώματα για τους πολλούς, για το λαό. Ο λαός μας χρειάζεται πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας που μπορούν να υπηρετήσουν τις ανάγκες του. Το κεφάλαιο επενδύει μονόπλευρα, μόνο σε εκείνους που το αποφέρουν κέρδη για πάρτι του, ενώ αφήνει όλους τους άλλους να ρημάζουν.
Στη βάση αυτή, οι κλάδοι στους οποίους δίνεται προτεραιότητα είναι η ενέργεια, όπου στο πλαίσιο της απελευθέρωσης προωθείται η δημιουργία αιωλικών φωτοβολταϊκών πάρκων με ισχυρές επιδοτήσεις και διασφάλιση τιμών παραγωγής που εξασφαλίζουν κερδοφορία μόνο των μεγάλων ομίλων. Οι ορεινοί όγκοι γίνονται βορρά των αιωλικών πάρκων, καταστρέφοντας άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία. Αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον. Δημιουργούνται πρόσθετοι κίνδυνοι για πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ τα φωτοβολταϊκά τοποθετούνται σε γη υψηλής παραγωγικότητας και σε βάρος της αγροτικής παραγωγής. Γι' αυτό λέμε ότι το μεγάλο ενεργειακό έργο του ΤΑΠ στην περιοχή ούτε το πρόβλημα της ανεργίας έλυσε, ούτε το πρόβλημα της φθηνής ενέργειας και θέρμανσης φυσικά για το λαό. Ενώ οι θέσεις εργασίας που δόθηκαν ήταν με χαμηλούς μισθούς και εξοντωτικά ωράρια. Η μεγάλη επένδυση της Ελντοράντο και περιβαλλοντική καταστροφή δημιουργεί, αλλά και πραγματοποιείται με εντατικοποίηση και εκμετάλλευση των εργαζομένων στα ορυχεία. Η επένδυση των ΕΛΠΕ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται με βαρύ τίμημα την υγεία και τους όρους διαβίωσης των κατοίκων λόγω της αφόρητης δυσοσμίας. Την ίδια ώρα που υπόσχονται εκατομμύρια για διάφορα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την αξιοποίηση επιχειρηματικά του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης, του λιμανιού της, τα αντιπλημμυρικά έργα, η αντισεισμική θωράκιση της πόλης παραμένουν ανύπαρκτα. Το τι σημαίνει ανάπτυξη, το ζει ο λαός μας και κάθε καλοκαίρι. Κέρδη για το τουριστικό κεφάλαιο, με τα ρεκόρ να σπάνε το ένα πίσω απ' άλλο, τις παραλίες της Πιερίας, της Χαλκιδικής, να γεμίζουν βεβαίως τουρίστες, αλλά χαμηλή μισθή, ελαστικά εξοντωτικά ωράρια, απλήρωτες υπερορίες για τους εργαζόμενους. Ενώ για τις λαϊκές οικογένειες, για τους εργαζόμενους, είναι τελικά μόνο είδος πολυτέλειας οι διακοπές που έπρεπε να είναι δικαίωμα. Τα αναπτυξιακά του σχέδια δεν θα μπορούσαν φυσικά να βγάλουν από το κάδρο και την παιδεία, ειδικά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήταν στα σχέδιά τους εδώ και χρόνια να φτιάξουν πανεπιστήμια κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους, με πτυχία πολλών κατηγοριών, όπως είναι και οι εργαζόμενοι, με προγράμματα σπουδών και γνώση κομματιασμένη, που θα πουλιέται στη συνέχεια ακριβά στους ιδιώτες. Τι σχέση όμως έχουν όλα αυτά με την ανάγκη των νέων μας για ολοκληρωμένες σπουδές, για δουλειά σε συνέχεια όταν πάρουν το πτυχίο τους με όλα τα δικαιώματα? Τι σχέση έχουν οι αλλαγές στα ΤΕΗ με τα τμήματα Frankenstein που δημιουργούνται τώρα, με τα όνειρα και τις ελπίδες τις πραγματικές των σπουδαστών? Τι σχέση έχουν όλα αυτά? Το αναπτυξιακό μοντέλο τόσο της κυβέρνησης όσο και της Νέας Δημοκρατίας, ο λαός μας το ζει, το έζησε. Αυτό μας έφερε στην κρίση. Αυτό θα μας οδηγήσει και στην επόμενη. Δεν ματώνουμε, τους λέμε άλλο για το κεφάλαιο και την πλουτοκρατία, για τα κέρδη τους. Δεν θα πληρώνει μια ζωή ο λαός μας, η νεολαία, για τις κρίσεις τους, για την ανάπτυξή τους. Τώρα με το ΚΚΕ και το επεξεργασμένο σχέδιό του μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες της χώρας μας να ζήσουμε και να φτιάξουμε το μέλλον που πραγματικά μας αξίζει. Γιατί στην εποχή μας, εποχή πραγματικά μεγάλης ανάπτυξης της επιστήμης, της παραγωγής, της τεχνολογίας,
δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλο και λιγότεροι νέοι και νέες θα μορφώνονται ολοκληρωμένα, ότι όλο και λιγότεροι νέοι θα έχουν σταθερή μόνιμη δουλειά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλο αυτό τον πλούτο που βγαίνει από τα χέρια και το μυαλό εκατομμυρίων εργαζομένων θα τον απολαμβάνουν μια χούφτα παράσιτα μέτοχοι των εταιριών. Αντίθεση λοιπόν σε όλα αυτά που ετοιμάζουν για το λαό και την νεολαία είναι το μόνο σύγχρονο. Αυτό είναι το καινοτόμο. Αυτό είναι το προοδευτικό. Και αυτή είναι η καρδιά της πολιτικής πρότασης της πάλης που κάνει το ΚΚΕ και της διακυβέρνησης, της λαϊκής διακυβέρνησης, της λαϊκής εξουσίας που προτείνει. Παλεύουμε σήμερα με αυτή την προοπτική, γιατί πρόοδος είναι οι εργαζόμενοι να έχουν σταθερή δουλειά, σταθερό ωράριο, πενθήμερο, οκτάωρο, ώρες αναψυχής και χαράς για την οικογένειά τους. Γιατί πρόοδος είναι η λαϊκή οικογένεια να μπορεί να έχει στέγη χωρίς πανάκριβα νίκια, χρέη και τον κίνδυνο περισσότερο των πληστηριασμών της έξωσης. Πρόοδος είναι τα παιδιά της να λαμβάνουν ολοκληρωμένη προσχολική αγωγή, ολοκληρωμένη 12χρονη εκπαίδευση υποχρεωτική χωρίς εμπόδια. Πρόοδος είναι οι νέοι φοιτητές να ολοκληρώνουν τις τριτοβάθμιες σπουδές τους με όλη τη σύγχρονη γνώση ενταγμένη στα προγράμματα των σπουδών τους και άμεσα να συμβάλλουν ως νέο πλέον επιστημονικό δυναμικό με τα πτυχία τους στην ανάπτυξη του τόπου μας. Γιατί πρόοδος είναι όλος ο λαός να έχει επίσης πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, σε χώρους άθλησης, δημιουργίας, σε χώρους πρασίνου, σε σύγχρονα πάρκα. Αυτό είναι το πραγματικό νέο, το πραγματικά προοδευτικό. Γι' αυτά παλεύει κάθε μέρα το ΚΚΕ παντού. Αυτό είναι το πρόγραμμά του, αυτό είναι το σχέδιό του και γι' αυτά το ΚΚΕ θα παλέψει και την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Δεν τα λέμε αυτά προεκλογικά και το ξέρετε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα αυτό. Για όλα αυτά λοιπόν καλούμε σε πλατιά συμβόλευση κάθε άνθρωπο καλής θέλησης παρά τις επιμέρους αμφιβολίες, τις επιφυλάξεις του, τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχει σε κάποια ζητήματα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πραγματική πρόοδος για τους λαούς, για το λαό μας, μέσα στα ασφικτικά όρια τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπάρξει. Και στην κάλπη των ευρωεκλογών που έχουμε μπροστά, ο λαός μπορεί να στείλει ένα ισχυρό πανευρωπαϊκό μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει κέρδη για το κεφάλαιο, φτώχεια, ανεργία για τους λαούς. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μόνο μνημόνια διαρκείας, ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 με την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τη σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων κομμάτων.
Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πάνω από 14 εκατομμύρια άνεργοι, πάνω από 4 εκατομμύρια άστεγοι. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει συμμετοχή σε πολέμους, χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένοι στα νησιά μας, στα σύνορα της πατρίδας μας. Σημαίνει μόρια διαβατά θαλασσοπνιγμένη στα νησιά του Αιγαίου. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ανοχή στο φασισμό, άνοδος της ακροδεξιάς, θεωρία των δύο άκρων. Σημαίνει στήριξη πραξικοπημάτων και πρόεδροι μαριονέτες. Για όλα αυτά ο λαός μας να χαράξει τη δική του πορεία με αποδέσμευση από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λαό πραγματικά στην εξουσία. Για την Ευρώπη των λαών, του σοσιαλισμού, τώρα όλα τα ριάκια αμφισβήτησης, όλοι όσοι δεν συμφωνούν σε αυτόν τον ευρωμονόδρομο, στα αδιέξοδα αυτής της πολιτικής, να ενωθούν με το μεγάλο λαϊκό ποτάμι που με ενίσχυση του ΚΚΕ στην κάλπη μπορεί να δυναμώσει και να φουσκώσει την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό που κρίνεται στις 26 του Μάη είναι στην πραγματικότητα αν θα υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση παντού και στο Ευρωκοινοβούλιο και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Να δυναμώσουν τα ψηφοδέλτια με το σφυροδρέπανο και με το γαρίφαλο που την επόμενη μέρα θα είναι ξανά μπροστά μαζί σας, μαζί με όλο το λαό. Δεν ξεχνάμε την πολιτική που μας έφερε εδώ, της κυβερνήσης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, που την εφάρμοσαν αυτή την πολιτική. Δεν ξεχνάμε όσες κατακτήσεις του λαού μας τις ξύλωσαν βία. Δεν θέλουμε να ζήσουμε μόνο με κάποια ψίχουλα, με κάποια επιδόματα. Δεν ξεχνάμε αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν τότε την οργή και αγανάκτηση του λαού για να τον ενσωματώσουν στο σύστημα, για να τον μετατρέψουν σε στήριγμα του συστήματος. Στις 26 Μάη λοιπόν τους τιμωρούμε, τους στέλνουμε μόνο μήνυμα ελπίδας, αντεπίθεσης. Περνάμε απέναντι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το διεφθαρμένο σύστημα, τα αντιλαϊκά κόμματά τους. Παίρνουμε θέση με το ΚΚΕ για το δίκιο, την ελπίδα. Στις εκλογές της 26 του Μάη, ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία έχουν όλους τους παραπάνω και πάρα πολλούς ακόμα λόγους να πάνε σε όλες τις κάλπες με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Για να είναι περισσότεροι οι κομμουνιστές στο Ευρωκοινοβούλιο που θα ενημερώνουν, θα αποκαλύπτουν στο λαό τι του ετοιμάζουν στις Βρυξέλλες, που θα εκθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον αντιλαϊκό της χαρακτήρα, όπως έχουν κάνει τόσες φορές, σπάζοντας τη σιωπή και την ομοφωνία όλων των άλλων. Για να είναι περισσότεροι οι κομμουνιστές δήμαρχοι, οι κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, που δεν θα πούν ποτέ ότι τα μεγάλα προβλήματα των νέων δεν είναι αρμοδιότητά τους, αλλά θα μπουν μπροστά στον αγώνα για την αντιμετώπιση τους κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μεγάλο κεφάλαιο στις κυβερνήσεις τους. Εδώ στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, με περιφερειάρχη το Σωτήρη Αβραμόπουλο και στο Δήμο Θεσσαλονίκης
με δήμαρχο το Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Για να είναι την επόμενη μέρα πιο δυνατοί οι αγώνες μας. Για να ανοίξει ο δρόμος για το πραγματικά σύγχρονο την Ελλάδα και την Ευρώπη της προόδου και του σοσιαλισμού. Με ισχυρό ΚΚΕ κάνουμε τη διαφορά στις ευρωεκλογές με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές παντού. Εμπρός λοιπόν, κουκουέ ισχυρό παντού, για να φυσήξει ο Βαρδάρης, αν και ο Βαρδάρης φυσάει κυρίως το χειμώνα μερικές φορές ανάλογα τις κλιματολογικές συνθήκες πιάνει όλη τη χρονιά. Τέτοιες συνθήκες να δημιουργήσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 26 του Μάη, ώστε να φυσήξει δυνατός Βαρδάρης από την κοιλάδα του Αξιού ποταμού προς όλη τη Θεσσαλονίκη και με την ορμή μας να μην εξασθενήσει στο Θερμαϊκό, αλλά να προχωρήσει και να στείλει ηχηρό μήνυμα της αλλαγής, της αντεπίθεσης παντού, για να καθαρίσει επιτέλους το τοπίο, η φύση μας, η πόλη μας, οι καρδιές όλων που μας τις έχουν μαυρίσει τόσα χρόνια τώρα, αγύρτες και τσαρλατάνοι. ΚΚΕ ισχυρό παντού για μια μεγάλη νίκη του λαού. Γεια σας, θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε. Έχουμε την αλήθεια και το δίκιο με το μέρος μας. Προχωράμε μπροστά δυναμικά. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.